Νέο σημαντικό πλήγμα για την ηγεσία των φιλορώσων αποσχιστών στην Ανατολική Ουκρανία. Ο 35χρονος στρατιωτικός διοικητής Μιχαήλ Τόλστικ σκοτώθηκε όταν πύραυλος από φορητό εκτοξευτήρα έπληξε το διοικητήριο της μονάδας του στο Ντόνετσκ. Το όνομά του προστίθεται στη λίστα με τις ηγετικές μορφές των αποσχιστών που χάθηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τους τελευταίους μήνες. Πηγές των ανταρτών αποδίδουν το θάνατό του σε τρομοκρατική ενέργεια. Το Κίεβο κάνει λόγο για εσωτερικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Τις τελευταίες ημέρες συνολικά 35 άτομα έχουν σκοτωθεί λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή. Με ορατό το φάσμα της οριστικής κατάρρευσης της συμφωνίας του Μίνσκ, η Γερμανία οργανώνει συνάντηση της αποκαλούμενης ομάδας επαφής της Νορμανδίας στο πλαίσιο της διάσκεψης των Υπουργών Εξωτερικών των G20 στη Βόνη. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την επέκταση των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας για τη στάση της στην Ουκρανική κρίση, το Κρεμλίνο εκφράζει ικανοποίηση για τις θέσεις Τραμπ που υποσχέθηκε να επανεξετάσει την αμερικανική πολιτική στο ζήτημα.